Βρε καλό στο τέλει, πώς πάει το μελοκάματο? Τι μελοκάματο και σκατά που λες, ρε κούλη? Εδώ τα πετρέλαια δεν βγαίνουν, να πούμε. Καλά ρε στο τέλει, εσύ είσαι και μόνος σου. Κάτσε να δεις να πλακώσουν γυναίκες, παιδιά, σκυλιά, γατιά, σκατά, να δεις εκεί ζώδια. Φέτα γρήγορα, μην κρυώσουν. Και να σου πω, μετά μην πας στο καφενείο, ε! Μια ζωή στο τέλος, γάμου, τι τύχη μου, γάμου. Τι μου λες, ρε, τέλη. Έχω παίξει το 2-13, Derby County Crystal Palace. Ξέρω, διπλό, έχει βουήξει ο κόσμος. Και εκεί που είμαστε στο 98, στο 01, και δεν το σφυράει με την πόδα το κοράκι, ξαφνικά μπαίνει ο Νταλαμπόνα στην περιοχή, πέφτει κάτω πέναλτι, φίλε μου. Είμαι ένα σκάσου, έχασα τη σύνταξη της μάνας μου. Βρε καλό στο παυλάκι μας, ο μπαμπάς σου, μαμά, καλά? Καλά, καλά, μου δίνετε ένα σάλιο το τυπό. Ένα σάλιο το και το παυλάκι μας, μισό λεπτάκι. Όριστε και εφημερίδα σου, να δώσεις χαιρετίσματα στον μπαμπά σου από μένα, μην το ξεχάσεις. Βρε καλώς τον. Κύριο Κουλή, θέλει ψηλό σήμερα. Άντε φέτα να δούμε τι μου κουβάλισες πάλι. 126 ευρώ, κύριο Κουλή. Πάρε και μία μάμπα. Για να δούμε τι μου λέει. 5, 100, μείον 1 ευρώ για τη μάμπα, 125 ευρώ. Ορίστε, άντε, σε καλή μεριά. Άκου να δεις, κάθε μέρα κατοστάρικο. Κι εγώ δουλεύω σαν το σκύλο και τα μισά δεν παίρνω από αυτόν. Τα τσεπώνει καλά ο δικός σου, κατάλαβες κύριε. Σκάνε από τις ανατολές από τα Μπαγκλαντέζια, έχει γεμίσει ο τόπος. Μας παίρνουν τις δουλειές και μας το παίζουν και ιστορία από πάνω. Λοιπόν, 4 η φούσκα, 6 τα τσοκόμπλουμ, 6 και τα Τι 6, πού πήγαν τα μάμπο, ρε? Τι μάμπο, ρε κούλη, τι είναι αυτό το πράγμα? Καραμέλες, ρε τέλη, το πρωί τις γέμισα και λείπουνε 3. Ρε εσύ, αυτός ο Πακιστάνος οριάζεται, τις παίρνει κάθε μέρα. Ναι ρε, μόνο αυτός τις παίρνει. Δεν αρέσει και σε κανέναν άλλον. Είναι φως φανάρι, αυτός τις σουφουρώνει. Εδώ με κλέβουνε εμένα μες στο ταξί μπροστά στα μάτια μου, δεν θα κλέβουνε εσένα. Ρε το παλιό μαλάκα το Πακιστάνο. Για κάτσε να πάρω τηλέφωνο το κουμπάρο τώρα να στο φτιάξω εγώ το μάγκα. Λοιπόν κύριε, η πορεία αρχίζει στις 9, αλλά εγώ σας θέλω εκεί όλους στις 8.30. Προσοχή στις κάμερες, μη φανείτε για ασφαλίτες. Και μέχρι τις 2 η ώρα το κέντρο θέλω να γίνει γυαλιά καρφιά. Έγινε αντιληπτός? Μάλιστα. Για μισό λεπτό να δω ποιος είναι. Ρε κουλ, τι κάνεις? Να σου πω, είναι σοβαρό? Γιατί κάνω μάθημα τώρα. Τι λέει ρε, κάτσα σε πάρω εγώ. Μάγκες, συνεννοηθήκαμε για αύριο. Έγινε, αφεντικό. Εντάξει, ελεύθερη. Έλα ρε κουλ, τι έγινε? Ακλειφτρώνει ο Πακιστανός, ε? Ναι, έννοια σου αγόρι μου, αύριο εγώ θα τον κανονίσω αύριο κιόλας. Καλά, αφού με ξέρεις, δεν σηκώνω τέτοια εγώ. Τι ώρα έρχεται από σένα συνήθως? Α, εντάξει κουλ, γεια στο πάνω μου τότε. Λοιπόν, να μου φιλήσεις τα παιδιά και την κετούλα. Άντε, φιλιά, γεια. Ένα-δύο μοίρα λαμβάνει, over. Λαμβάνει. Λοιπόν, με το που δώσω το σύνθημα, ορμάτε. Νικολάκη, αν δεις καμιά ύποπτη κίνηση, ρίχτου. Πού σε τέλει και σε ψάχνω όλη μέρα? Μπορεί να δω να δεις τι έχει να γίνει. Δηλαδή, τι θα γίνει, ρε κουλή? Σόπα, σόπα, έρχεται. Δεν καλώ το διάλειμμα. Πώς θα πήγαμε σήμερα? Γεια σου κύριε Κούλη. 84 ευρώ και μία μάμπα. Τώρα! Διασκαλώ! Δεν κάνει κακό ριάζ. Σε πάρε ένα άλλο κύριο. Γι' αυτό συνέλαφος. Πάτε τα ζηλιαδά. Έλατε εδώ πέρα, είστε μάγκες, ε! Για να δούμε πόσο μάγκες είστε. Λοιπόν, εσύ θα είσαι το 1, εσύ το 2. Ο ένας θα ρίχνει χαστούκες στον άλλον, ανάλογα με τον αριθμό. Λοιπόν, πάμε.
Βαράει το ένα. Βάρα ρε, το ένα. Το ένα. Ο Άλιστορ, το δύο. Το δύο. Το ένα. Και δυνατά ρε. Ρίχτου ρε, δυνατά ρε. Γιάνι, φέρ το Κινέζο που έκλεπε τα σκουπίδια. Πάλι το δύο, δεν του ρίξες καλά. Καλό στον Κινέζο. Λοιπόν, καθήκια, θα παίξουμε μουσικές καρέκλες. Όποιος δεν προλαβαίνει να κάτσει, θα τις τρώει από τους άλλους, καταλάβατε? Αυτό είναι λοιπόν το βίντεο της ντροπής, το οποίο διέρευσε από το αστυνομικό τμήμα του ΕΚΑΛΕΟ. Για να συζητήσουμε το θέμα, έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του λάθος, κύριο Απόλλων Ευγενιάδη. Καλησπέρα σας. Τον δήμαρχο του ΕΚΑΛΕΟ, κύριο Δημοσθένη Καφύρη. Καλησπέρα. Και την καθηγήτρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρία Ελευθερία Καρανάσουτζικ. Κυρία Καρανάσουτζικ, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κορτομαλτέζο. Το περιστατικό αυτό είναι κλασική περίπτωση βασανιστήριων κρατουμένων από αστυνομικούς με δίθεν σκοπό την απόσπαση πληροφοριών. Πράγμα βέβαια που είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Μα τι λέτε, κυρία μου, ξέρετε εσείς. Μα σας παρακαλώ, κύριε Ευγενιάδη, δεν θέλω να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Στην ελληνική πραγματικότητα. Γι' αυτό εξάλλου και η Διεθνής Ομοσπονδία του Ελσίνκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει επανειλημμένα κρούσει τον κώδυνα του κινδύνου στη χώρα μας για επιβολή τεράστιων προστήμων. Πέρα όμως από το νομικό υπάρχει και το ανθρώπινο. Και όσο δεν κατανοούμε ότι όλοι είμαστε ίσης αξίας άνθρωποι, τα φαινόμενα αυτά όχι μόνο θα διονύζονται, αλλά και θα οξύνονται. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Ευγενιάδη. Καταρχήν, ας αφήσουμε την ελληνική αστυνομία να κάνει αυτό που αυτή ξέρει καλά να κάνει. Και τόσα χρόνια μας προστατεύει από αυτούς τους εγκληματίες, για τους οποίους βγαίνουμε στα κανάλια και μιλάμε για δύο σφαλιάρες που φάγανε. Έτσι και το κάνανε αυτό στη χώρα τους. Όχι σφαλιάρες θα τρώγανε, θα τους κόβανε το χέρι από τη ρίζα. Ναι, καλά μου ακούτε. Από τη ρίζα. Και βγαίνουμε εμείς τώρα και το κάνουμε θέμα. Μα σας παρακαλώ. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Τέλος. Και κλείνουμε με το δικό σας σχόλιο, κύριε Καφύρη. Κύριε Κορτομαλτέζε, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Το συγκεκριμένο γεγονός το χαρακτηρίζω μεμονωμένο και πρέπει να σας πληροφορήσω πως το ΕΚΑΛΕΟ είναι ο πιο ασφαλής δήμος του Λεκανοπεδίου. Ο Δημοσθένης ο Καφύρης έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ΕΚΑΛΕΟ και γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του λαού. Τέλος, όλοι ξέρουν πως η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Γεια σου, Παυλάκη Παιχταρά. Πώς πήγε το σχολείο, αγόρι μου? Καλά, καλά, μου δίνετε ένα άλλο το τύπο. Μισό λεπτάκι, Παυλάκη μου, κάπου εδώ στην έχω φυλάξει. Ορίστε και ο Ασάλιωτος. Λοιπόν, να πει στον παπά σου την Κυριακή τον περιμένω στο καφενείο για ουζάκι, έτσι? Πουλή, να σου πω λίγο ρε φίλε. Τι είναι ρε τέλει? Μαλακία έκανες. Αυτό το μούλιγο Παυλάκης της κλέβει τις καραμέλες τελικά. Τον έκανα τσακωτό πριν από λίγο. Τι είναι αυτό που λες εσύ τέλει, ο Παυλάκης αποκλείεται, είναι καλό παιδί, από σπίτι. Το φοριακό γιος δεν είναι. Έμαθε να κλέβει κι αυτός από μικρός. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει ρε κουλή. Για πιάσε το να τον κυρτάσω, να του πεις τα γαμώματα του καρακάρι του. Όχι ρε Σιτέλη, να παρεξηγηθούμε τώρα και με τον κύριο Τάσο. Να βρω και τον πελά μου τώρα. Άσε, θα τον στρώσω το μικρό, θα του μιλήσω. Τι άσε, δεν έχεις δουλειά σήμερα? Ρε καλό στο Παυλάκι μας. Καλά είσαι, λεβέντη μου? Ρε σου Παυλάκι, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι ήμασταν φίλοι. Έτσι κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους. Οι φίλοι δεν κλέβουν ο ένας τον άλλον, Παυλάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία, εντάξει? Εγώ δεν θα πω τίποτα στη μαμά σου και στον μπαμπά σου, αρκεί να μην μου ξανακλέβεις ποτέ, μάμπο. Συμφωνεί, Παυλάκι μου? Εντάξει. Μπράβο, λεβέντη μου. Εμείς είμαστε άντρες. Οι άντρες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Μου δίνετε τον ασάλιωτο? Πώς θα σου δώσω, τώρα που είσαι και καλό παιδί. Ορίστε. Τα χαιρετίσματά μου στον μπαμπά σου, Παυλάκη, έτσι. Μην το ξεχάσεις.